Στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε τη Λάρισα με μοναδικό στόχο τη νίκη, που θα τον διατηρούσε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας στο play-off. Πρώτη φάση στον αγώνα για τον Παναθηναϊκό, φάουλ του Καραγκούνι, ο Βράνιτς και την απάντηση στο δυνατό σου του αρχηγού των Πρασίνων στο έκτο λεπτό. Κόρνερ με τον Καραγκούνι δύο λεπτά αργότερα, ο Χριστοδουλόπουλος δεν μπόρεσε τελευταία στιγμή, ο Ιγκλέσιας πέταξε την μπάλα σε κόρνερ προλαβαίνοντας το Βίντρα που είχε οπλίσει. Τέταρτο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο 10, ο Καραγκούνι σημάδεψε το κεφάλι του Σαλμπιγκίδη και γκολ για τον Παναθηναϊκό. 1-0 για τους Πράσινους, καθώς άργησε ο Φεράρι να πάει πάνω στο Μακεδόν Άσο που δεν είχε πρόβλημα να νικήσει το Βράνιτς και να βάλει σε θέση οδηγού τους γηπεδούχους. Η Λάρισα απείλησε το 15 όταν του Μέρ, Πάρα και Φωτάκης άλλαξαν την μπάλα με τον Καλίνοβιτς να αντιδρά σωστά στο σουτ τελευταίου. Το μάτς σε ρυθμό, ο Παναθηναϊκός διάθεση, ο Μουν έστρωσε με τη μία ο Σαλπιγκίδη που στο παρεσούταρε με τον Βράνιτς να του λέει όχι. Φάουλ του Καραγκούνι απευθείας δοκίμασε η μπάλα έξω στο 22ο λεπτό. Ο αρχηγός των Πρασίνων προειδοποίησε το Βράνιτς. Καθώς 3 λεπτά αργότερα από το ίδιο σχεδόν σημείο, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. 2-0 για τον Παναθηναϊκό στο 25ο λεπτό. Το τείχος άνοιξε με τη βοήθεια και του Χριστοδουλόπουλου και ο Καραγκούνι σκοράρει το δεύτερο του γκολ στα play-off μετά τη ζωγραφιά στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Λίγο πριν κλείσει το πρώτο ημίχρονο, ο Καραγκούνης έκλεψε την μπάλα, έδωσε στο Χριστοδουλόπουλο που την κουβάλισε αρκετά μέτρα πίσω από το κέντρο, πήγε μόνος του να τελειώσει τη φάση, η ευκαιρία χάθηκε, μοναδικό κέρδος στο κόρνερ για το Τριφύλλι στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους. Ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο, ανοιχτό παιχνίδι χωρίς άγχος, η Λάρισα ο Ρουκάβιν έστρωσε για τον Γκάμπριλο Βραζιάνο σε στόχο 49. Στο 54 όμως η Λάρισα έφτασε στην επίτευξη ενός τέρματος όταν ο Φωτάκης βρήκε το Μετίν που με το κεφάλι μείωσε σε 2-1. Κεφαλιά του Τούρκου στη γωνιά του Γκαλίνοβιτς με το Μουν να χάνει το σκόρερ και τον Κροάτι τερματοφύλακα να μην μπορεί να αποτρέψει τη μείωση του σκόρ με τους Βυσσινοί να ξαναμπαίνουν στο μάτς. Ο Σπυρόπουλος βρήκε χώρο και δοκίμασε το πόδι του, η μπάλα δίπλα από το δοκάρι του Βράνιτς που ανησύχησε. Η Λάρισα ανέβασε την απόδοσή της και στο 60 ο Μετίν μετά την πάσα του Γιανακόπουλου δεν βρήκε στόχο με το αριστερό. Δύο λεπτά αργότερα η φάση ξεκίνησε από τον Καλίνοβιτς, ο Καραγκούνης κατέβασε ωραία, ο Σαλπιγκίδης πήρε στη συνέχεια, ο Φεράρι πρόλαβε τελευταία στιγμή τον Καραγκούνη και πέταξε την μπάλα σε κόρνερ. Ευκαιρία για τη Λάρισα στο 64, ο Κατσιαρός έβγαλε τη σέντρα απευθείας ο Φωτάκης στον Καλίνοβιτς, η φάση τελείωσε καθώς ο Γιανακόπουλος ήταν σε θέση offside. Στο 69 ο Μάτος που πέρασε αλλαγή ένα λεπτό νωρίτερα δοκίμασε το πόδι του Βράνιτς ετοιμότητα, ο Νίνης κόπηκε καθαρά από τον Αράμπ που μπήκε και αυτό στο μάτς μαζί με τον Βραζιλιάνο, νέο σούτου Σαλπιγκίδη ο Αράμπ σε κόρνερ. Στο 73 ο Παναθηναϊκός κλείδωσε τη νίκη του και τους τρεις πολύτιμους βαθμούς με σκόρερ τον Νάντερ Ρουκάβινα. 3-1 για την ομάδα του Τενκάτε, ανακούφιση για τον Ολλανδό που κάθισε πλέον αναπαυτικά στον πάγκο του. Η σέντρα ήταν από το Σπυρόπουλο, βολέ του Ρουκάβινα που πρόλαβε το Φεράρι, νίξε το Βράνιτς και διώξε το άγχος από τους Πράσινους. Στο 84 δυνατό σούτ από το Φακούντο Πάρα, η μπάλα πήγαινε μέσα με διπλή προσπάθεια, ο Γκαλίνοβιτς σταμάτησε τη βολίδα του Αργεντίνου. Τελευταία φάση στο μάτς, μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να κάνει το 4-1, ο Χριστοδουλόπουλος γύρισε, ο Βράνης δεν μπόρεσε, το σούτ του Κλέιτον βρήκε βασανιστικά το δοκάρι. Το 3-1 παρέμεινε με τον Παναθηναϊκό να φτάνει τους 9 βαθμούς και τη Λάρισα να μένει χωρίς πόντο.